μάτι μου και η γλώσσα μου να σας πω τι έχει γίνει σήμερα. Τι έγινε σήμερα? Όταν είχαμε τα μάτια ανοιχτά της ψυχής μας, θα βλέπαμε εδώ άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχαί, εξουσίε, θρόνοι, δυνάμεις, κυριότητες, κερουβίμ, σεραφείμ. Όταν είχαμε τα μάτια της ψυχής ανοιχτά, θα βλέπαμε τον Κύριο των Κυριευόντων, όπως τόσοι Άγιοι που ήτανε ευαρεστήσαν εις τον Θεόν και βλέπανε καθαρά, βλέπανε το Πνεύμα το Άγιο, πως κατέρχεται εν είδη πυρός και μετατρέπει τον άρτον σε σώμα του και τον ίνο σε αίμα Χριστού. Έχουμε αυτή τη μεγάλη χάρη να είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, χριστιανοί ευλογημένοι, χριστιανοί οι οποίοι πιστεύουμε στον Θεό. Παρακαλέστε, μα παρακαλέστε εσείς που μπορείτε να γονατίζετε και να ψηλώνετε τα χέρια σας, να φωτίσει όλο τον κόσμο, να φωτίσει τους ισχυρούς, να βοηθήσει την Ελλάδα μας, την πατρίδα μας. Έρχεται μεγάλο κακό! Ετοιμαστείτε με καθαρά και ιερά εξομολόγηση, με πόνο ψυχής. Σκεφτείτε από τα παιδικά σας χρόνια τι είσαστε, τι κάνετε, πώς σκεφτόμαστε, πώς κινούμαστε, πώς ενεργούμε, πώς πράττουμε, τι είναι αυτό το οποίο κάνουμε και δεν αρέσει στον Θεό. Ο Θεός είναι φύση και θέση πνεύμα ανάγαθον. Δεν βαστάει μνηση κακία. Με ακούτε? Δεν έχει κακίες και μικρότητες. Ο Πανάγιος Θεός είναι το μήκος, το βάθος, το πλάτος, το ύψος της αγαθότητος. Ποιος θα γονατίσει μυστικά μόνος, μόνο το Θεό, και θα σηκώσει τα χεράκια του και δεν θα πει Κύριε ελέησον? Τότε ο πανικτήρμων Θεός βλέπει και γίνεται ηλαρός και δέχεται αυτήν την ηκεσία, διότι βλέπει ότι εμείς τον πιστεύουμε, τον λατρεύουμε, τον αγαπούμε, ζούμε, κινούμε τα εσκή και προσκυνούμε τη χάρη του. Να σας πω, πόσα και πόσα δεν πρέπει να σας πω. Στηριχτείτε και πέστε. Ξέρετε πόσο κοντά μας είναι ο Θεός? Έτσι να κάνουμε θα τον πιάσουμε. Έλεγε ο Άγιος Νεκτάριος μας. Έλεγε σε μία καλόγριά του. Ο Θεός με αξίωσε και γνώρισα καλόγριές τους. Από τότε που ζήσανε και οι ίδιες μου λέγανε ορισμένα πράγματα για τον Άγιο μας Νεκτάριο. Τους έλεγε, γιατί τους έκανε μυστικά ολόκληρες αυτές μέρα με την ημέρα συνάξεις και ήταν πάρα πολύ έξυπνα, επειδή τους μιλούσε και κρεμόντουσαν από το στόμα του, κάνανε αγρυπνία. Δηλαδή έλεγε, δεν μπορούσε να σταματήσει και σιγά σιγά ξημέρωνε, έφευγε το πρώτο φως και τους έλεγε, παιδιά μου, είναι τόσο πολύ κοντά μας ο Θεός, που έτσι να κάνουμε θα τον πιάσουμε. Μία καλοκορίτσα άκουσε τα λόγια του τόσου θαυματουργού Αγίου μας Νεκταρίου και φεύγει και πηγαίνει. Σεβασμιότατε, μπορώ να πάω στο κελί μου? Αφήστε λίγο να βγαίνουμε, να βλέπουμε.
Αφήστε λίγο να βλέπω. Σεβασμιότατε, με την ευχή σου να πάω στο κελί μου. Έκανε ομιλία, νυχτερινή. Να πας, παιδάκι μου. Και τι έγινε. Εκείνη έκλεισε την πόρτα και πήγε. Και τι έκανε. Γονάτισε και είπε. Κύριε, μας είπε ο Σεβασμιότατος, μας είπε ο Σεβασμιότατος, τι μας είπε ο Σεβασμιότατος, ότι έτσι να κάνουμε θα σε πιάσουμε. Και εκείνη την ώρα, όπως κάνει έτσι, δύο χέρια τις κρατήσανε τα χέρια επάνω και τα κρατάγανε έτσι. Σεβασμιότατε, 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 μου κρατάνε τα χέρια. Γιατί σκέφτηκα ότι αυτό που μου είπες, τι είναι, πώς μπορεί να είναι. Και πλησιάζοντας τον Άγιο Νεκτάριο, με πόνο ψυχής και με κλάματα, της απαντάει ο Άγιος, ο τόσο θαυματουργός Νεκτάριος, ο Πενταπόλεος. Ψέματα σου είπα, παιδάκι μου, ότι ο Θεός είναι τόσο κοντά που έτσι να κάνουμε θα τον πιάσουμε. Δυναμώστε την πίστη σας. Πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα. Πιστεύουμε. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε. Μη χαλαρώνετε. Ό,τι καταλάβετε, ό,τι σκεφτείτε, ό,τι ακούσετε. Εδώ στην Αθήνα υπάρχει μία οδός. Ξέρετε, Εμμανουήλ Μπενάκη. Την ξέρετε την Εμμανουήλ Μπενάκη. Την έχετε ακούσει. Εδώ λοιπόν είναι το ένα αυτή μας. Η Εμμανουήλ Μπενάκη. Ακούμε, 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 ακούμε. Δεν προλαβαίνουν, τα έχουν ακούσει. Το στόμα κλειστό, κλειδί στο στόμα, έλεγε η γερόντισσα Μυρτιδιώτισσα, η Σοφία της κλεισούρας. Κλειδί στο στόμα, μη λέτε τίποτα, κρατήστε και κάτι μέσα σας. Δεν χρειάζεται να το διαδώσετε. Και εκείνη την ώρα, όπως έκανε έτσι, Κύριε, μας είπε ο Σεβασμιότατος, ο Άγιος Νεκτάριός μας, ότι έτσι να κάνουμε, έτσι να κάνουμε, θα σε πιάσουμε. Και εκείνη την ώρα όπως κάνει, αυτά είναι αλήθεια. Ερχόντουσαν στο σπίτι μας τώρα καλόγριες του Αγίου Νεκταρίου που τον ζήσανε. Έτσι να κάνουμε. Έτσι να κάνουμε, θα σε πιάσουμε. Και εκείνη την ώρα, όπως έκανε έτσι, δύο χέρια η καλόγρια έκανε. Έτσι τις τα είχε πιάσει και δεν την άφηνε και φώναζε. Σεβασμιότατε, σεβασμιότατε, και μου κρατάει τα χέρια. Γιατί είπα, ο Σεβασμιότατος μας είπε ότι έτσι να κάνουμε, θα πιάσουμε το Θεό. Και γυρίζει ο Άγιος Νεκταριός μας και λέει, ψέματα σου είπε, παιδάκι. Ψέματα σου είπε. Γίνεται ολόθερμοι χριστιανοί. Όχι ρηχότητα. Όχι προχειρότητα. Κοιτάξτε μέσα σας από τα πέντε σας χρόνια πόσο έχουμε λυπήσει τον Θεό με τα λόγια, με τις πράξεις, με τις σκέψεις, εκούσια και ακούσια, εν γλώσση, εν αγνία, για όποιο κρίναμε, κατακρίναμε. Ό,τι υποκρισίες, επιδεύματα και ψέματα είπατε. Και είπαν, να ξέρετε, θα έρθει η ώρα. Προσπαθούσε να ξεψυχήσει, τελειώνω τώρα. Παραπάνω δεν πρέπει. Εκεί, στη Θεσσαλονίκη, 7 μέρες ξεψυχούσε κάποιος. Θυμάσαι, γερόντισσα. Ξεψυχούσε. Και δεν ερχόταν εδώ. Και φώναζε. Τι φώναζε.
Και φώναζε. Με παρακαλέσανε να πάω. Μαύρη! Μαύρη Χριστιανοί, έλεος, έλεος, έλεος! Πού! Πού! Μαύρη! 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 Έλεος! 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 Κύριε, τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Διάβασα ευχή εις ψυχοραγούντα, δεν ξεψυχούσα. Διάβασα εξορκινούς, δεν ξεψυχούσα. Τι να κάνω τώρα, πού να αφήσω, 9 μέρες έτσι στεκόταμε. Και φώναζε, πουμ πουμ, μαύρη, μαύρη, έλεος, έλεος Χριστιανή, έλεος Χριστιανή. Σκεφτείτε την ώρα που θα φεύγετε. Γίνετε όμορφες ψυχές, ψυχές που να αναπαύεται ο Θεός. Μιλέτε κάτι που δεν θέλει να το ακούσει ο Θεός. Κρύψτε και κάτι. Έτσι, μαύρη, μαύρη, μαύρη. Εκείνη την ώρα μου ήρθε η τρέλα. Εξορκισμούς δεν σταματούσε. Με διάφορες ευχές δεν σταματούσε. Τι λέω λοιπόν. Λέω στη γυναίκα του, δεν μου λέτε, αυτός ο άνθρωπος έχει εξομολογηθεί καθόλου. Ξέρετε τι μου πει η γυναίκα του. Δεν ξέρει τι είναι αυτό και τι είναι έξω ομολόγηση. Χωρίς εξομολόγηση δεν σώνεται κανείς. Έξω ομολογώ. Θα πρέπει ό,τι πονηρούς, εσκρούς, βρώμικους, δόλους, ό,τι έχουμε, συγγνώμη, έσπαρα και ρώτησε με τι πνευματική. Έτσι, όταν είδα ότι δεν σε ψυχάει, ούτε με εξορκισμούς, ούτε με ψυχής η ψυχοραγούντα, ευχής ψυχοραγούντα, λέω στη γυναίκα του, θα μου πεις εσύ τι έχει κάνει αυτός. Τότε άρχισε και μου λέει, τις εκτρώσεις, τις βρωμιές, τις θηλυπρέπειες, τις εσκρότητες, αυτές τις οποίες κάνουμε όταν του χαμογελούσε καμία, αχα, ναι, ναι, αχα, αχα, άξινος και ξερός, με βλέπει ο Θεός, πώς θα το κάνω, πώς θα το σκεφτώ, πώς θα το πω, με βλέπει ο Θεός, δεν θέλω να πικρώνω το Θεό, με τίποτα. Και εκείνη την ώρα, έτσι, μόλις μου το εξομολογήθηκε η γυναίκα του τι είχε κάνει, δεν ξεψυχούσε, διότι έλεγε μαύρη, μαύρη, χριστιανή, έλεος, μαύρη, μαύρη. Τότε ησύχασε όταν τα εξομολογήθηκε η γυναίκα του, τότε ακούω, πουφ, έφυγε. Τι ζητούσε, γιατί δεν έβγαινες ψυχή, ψυχή μαύρη, κολασμένη, ελεηνή, τρισάθλια, πρόστιχα. Γιατί δεν έβγαινες εκείνη την ώρα. Γιατί εμποδίζεται. Μόλις όμως εξομολογήθηκε τα παραπτώματα στη γυναίκα του, αυτά τα είδα με τα μάτια μου. Ήταν ο Κυριάννης ο συγχωρημένος και με πήγε και με είπε, έλα βρε φιλόθε, τι θα κάνουμε, 8 μέρες 9, φωνάζει μαύρη, μαύρη, πού, 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 μαύρη, έλεος Χριστιανή, μαύρη, πού, πού, και δεν ξεψυχάει. Όταν εξομολογήθηκε η γυναίκα του, γιατί αυτός δεν μπορούσε, τότε κάνει μια πουφ. Να εξομολογήσετε καθαρά, να εξομολογήσετε καθαρά, να εξομολογήσετε καθαρά. Καταλάβατε, καθαρά, μη μένει τίποτα μέσα σας. Έμεινε ένα ψεγάδι, από εκεί μπορεί ολόκληρος ο διάολος να εισέρθει και να κάτσει. Στην καρδιά σας ο Χριστός. Καθαρές καρδιές. Θα εξομολογήσετε καθαρά. Ζητώ συγγνώμη. Ελείψα το Θεό με τα λόγια, με τις πράξεις, με τις σκέψεις, εκούσια και ακούσια. Εγνώση και αγνία. Για όποιον έκρινα κατέκρινα. Ό,τι υποκρισίες επιδεύατε, για ψέματα είπα. Συγγνώμη γιατί είμαι πρόστιμος, γιατί είμαι πρόστιμη, διότι σκέπτομαι, κινούμαι, ενεργώ και πράττω αισχρά, πονηρά, βρώμια, δόλια. Έκανα αυτές τις εκτρώσεις. Σε πόσο καιρό τα είπα. Ούτε 2 λεπτά δεν έκανα. Δεν θα μπορέσετε από τα παιδικά σας χρόνια να εξομολογήσετε καθαρά. Να ακούσετε τον λειτουργό του Θεού του υψίστου που θα σας πει έστω συγκεχωρημένη και λελειμμένη ψυχή μου. Αν αυτά δεν τα κάνετε, θα σας πω πολλά που έχω δει. Τόσα που δεν ξεψυχάγανε. Και έλεγα τι θα κάνω τώρα. Μα τι θα κάνω, δεν ξεψυχάει. Ούτε με ευχή εις ψυχοραγούντα, ούτε με εξορκισμούς.
αλλά μόνο καθαρή και ειλικρινή εξομολόγηση. Ναι, είμαι τέτοια. Στα παιδικά μου χρόνια έκανα αυτά, αυτά, αυτά και αυτά. Σας μίλησα αυτό το πάρα πολύ λεπτό θέμα της εξομολογήσεως. Δεν θα ντρέπεστε, η Δενή θα μας τα θεατρήσει ο Θεός εν ημέρα κρίσεως όλους μπροστά. Εάν τα πείτε τώρα, καθαρίζετε. Σκεφτείτε τι έχετε κάνει, τι είπατε, τι ακούσατε, τι κάνατε και μετά καθαριστείτε. Φτάνει όσο σας άρεσε. Σας ζητώ συγγνώμη. Μου επέτρεψε ο πνευματικός σας, ο Άγιος Γέροντας εδώ, που είμαστε συνδεδεμένοι χρόνια και συνοδικοί, και μου επέτρεψε να σας πω δύο λόγια. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι, καθαρίστε τις ψυχές σας καλά. Μην τρέπεστε να λέτε αυτό, αυτό και αυτό και αυτό. Ζητώ συγγνώμη. Σε 5 λεπτά έχετε καθαρίσει. Τάσβησε ο άγγελός σας. Αλλά αν δεν τα πείτε, θα τα σέρνετε μαζί σας, θα χτυπιέστε και θα δεν μπορείτε να ξεψυχήσετε, γιατί η ψυχή βλέπει τους μαύρους. Πού να πάει στους μαύρους. Αυτά τα λίγα είχα να σας πω. Άγιε Γέροντα, συγχώρεσέ με. Άγιε Γέροντα, χρυσώστο με. Που ο Θεός σε κατέστησε ποιμένα και επίσκοπο σε αυτή την πίμνη. Ακούσατε μου, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Είναι τίποτα τυχαίο. Μα τίποτα τυχαίο. Ο Πανάγαθος Θεός μας ένωσε με τον Γέροντά σας. Και είμαστε ψυχικά ενωμένοι, ο ένας με τον άλλο. Δεν θέλω τίποτα να σας πω. Αγαπήσατε τον Θεό. Αγαπήσατε τον Θεό. Πείτε Του, μόνο τον Θεό. Σ' αγαπάω. Σ' αγκαλιάζω. Δεν θέλω να μου φύγεις. Είτε θέλω, είτε δεν θέλω, σώσε με. Και ο Πιλέστρος Θεός, ο οποίος βλέπει την αχτάρα σας, θα σας δώσει σαν άβρα αιαρινή, θα σας σκεπάσει και θα αρχίσετε να κλαίτε χωρίς να ξέρετε γιατί κλαίτε. Γιατί τότε όποιον ακουμπάει και χαϊδεύει ο Θεός, κλαίει. Κλαίει από δάκρυα χαράς. Ευλογημένοι να είστε. Αγιασμένοι να είστε. Ενισχυμένοι να είστε. Δυναμωμένοι να είστε. Ηλεημένοι να είστε. Υπό τον ολόφωτη σκέπη του Χριστού, της Παναγιάς και των Αγίων μας να είστε. Αμήν. Άγιε Γέροντα, να μαζίσεις χρόνους 100, μετά να αρχίσεις να γερνάς και να βάλεις όχι μόνο αυτούς πλήθη να πάνε προς τον Παράδεισο, να τους σπρώξεις. Μα δεν θέλουμε. Θα τους σπρώξεις. Θα πάμε στον Παράδεισο. Μπρος. Θα πάμε στον Παράδεισο. Λέγεται. Θα πάμε στον Παράδεισο. Δεν άκουσα καλά. Θα πάμε στον Παράδεισο. 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 Κύριε τον Κύριε Βόντων και Βασιλέα των Βασιλευόντων. Ευχαριστούμε. Εις πολλά έτη δέσποτων.